Έχουμε παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε παιδιά από μακρινές αποστάσεις που έρχονται κάθε μέρα, τραβάνε ένα γολγοθά για να φτάσουν εδώ για τις ειδικότητες του καλλιτεχνικού σχολείου. Και κάνουν μαθήματα γενικής παιδείας που και αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίως που έχουμε κενά. Μπορεί το κουδούνι να έχει χτυπήσει εδώ και 2 μήνες. Ωστόσο, στο καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου, οι μαθητές παίρνουν την ώρα τους κυρίως στην αυλή, αφού σχεδόν οι μισές ώρες του ορολόγιου προγράμματος είναι κενές. Πρέπει επιτέλους το Υπουργείο, μετά από 18-19 χρόνια που λειτουργεί η Αθήνα, να έχει βρει τον τρόπο αυτοί οι καθηγητές να μην είναι ορομίστοι, να μην κρέμονται από την κάθε επιτροπή που πρέπει να συνεδριάσει, είτε αυτή είναι η καλλιτεχνική είτε είναι το ΙΕΠ, και να βρει έναν τρόπο να τους προσλάβει τέλος πάντων. Τα κενά αφορούν τόσο τις ειδικότητες όσο και τα μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς οι καθηγητές χορού, οικαστικών, κινηματογράφου, μαθηματικών, φιλολογικών και φυσικής αγωγής αναμένονται. Τα κενά είναι τεράστια. Οι γονείς έρχονται και παίρνουν τα παιδιά γιατί έχουν 3 και 4 ώρες, μπορεί να έχουν κενά μέσα στη μέρα. Συνυπάρχουμε με το μουσικό γιατί σχολάμε την ίδια ώρα. Άρα τα παιδιά μας πρέπει να μένουν πολλές ώρες κενές μέσα στην αυλή. Δεν υπάρχει προσωπικό να κάνει ούτε την εφημερία του κενού, γιατί πρέπει να αναπληρώνουμε άλλα πράγματα. Οι ελλείψεις στους 2 μήνες μαθημάτων μεταφράζονται σε 720 ώρες χορού, 368 ώρες εικαστικών και 264 ώρες κινηματογράφου, με την υπενθύμηση πως οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού σχολείου είναι ακριβώς αυτές, δηλαδή θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά και χορός. Υπάρχει τμήμα της Β' Γυμνασίου χορού που κάνει 24 ώρες αντί για 40 την εβδομάδα. Ουσιαστικά δεν κάνει μάθημα δηλαδή. Τις μισές. 720 ώρες κενό την εβδομάδα. Έχει καταργηθεί το καλλιτεχνικό σχολείο. Ακριβώς. Και δεν λειτουργεί και καν σαν γενικής παιδείας λύκειο και γυμνάσιο. Όσο για το πότε θα καλυφθούν τα κενά, αυτό παραμένει άγνωστο. Μόλις δημοσιευτούν τα πρόχειρα μόρια, μετά έχουν 10 μέρες για ενστάσεις και μετά θα προκηρύξουν πότε θα έρθουν, δηλαδή τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, νέο έτος. Πέρα από μια επιστολή, αν αυτή δεν βρει, δεν καρπώσει την επόμενη εβδομάδα, θα προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες.